θα βάλω στην κουβέντα αυτή και τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Γιατί η χρονιά που φεύγει φαίνεται ότι αφήνει για τους επιχειρηματίες πάρα πολλές εκκρεμότητες. Περισσότερες οι εκκρεμότητες ή οι ελπίδες, θα ρωτούσε κάποιος. Για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο 2023. Δίνετε απάντηση, κύριε Καβαθά. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Γουγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Το 22 είναι μια χρονιά δύσκολη, φεύγει, αφήνοντας πίσω τους βέβαια προβλήματα που έχουν να κάνουν και με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους και βέβαια με την αβεβαιότητα για το 2023. Μια νέα χρονιά που κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το τι μελιγενέστε. Από τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ενέργειας και το αντιμετωπίζουμε είτε ως Ευρώπη είτε ως Ελλάδα με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή αφήνοντας τους παρόχους ενέργειας να κερδοσκοπούν εις βάρος της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη χρονιά. Και από την άλλη μεριά, αυτός ο παχτολός χρημάτων ο οποίος έρχεται στη χώρα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από το νέο ΕΣΠΑ, φαίνεται ότι αφήνει απ' έξω τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άρα τα προβλήματά τους παραμένουν, μια και το πρόβλημα ρευστότητας αντιμετωπίζεται από τις μία από τις δύο επιχειρήσεις στη χώρα, σε συνδυασμό με λειτουργικά κόστη εκτοξευμένα μέσα στα αθμικά κατά 45% και βεβαίως με μία αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το δημόσιο, αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Διαχωρίζεται ή μπορεί να διαχωριστεί και σε εκείνους τους τομείς της επιχειρηματικότητας που παρουσιάζουν αυτή την ώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα, έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες? Γιατί λέτε ότι, ξέρετε, το πρόβλημα με τη ρευστότητα το αντιμετωπίζει μία στις δύο επιχειρήσεις αυτή την ώρα. Κατά τομείς υπάρχουν και τέτοιου είδους στοιχεία για να γνωρίζετε ποιοι έχουν το μεγαλύτερο πλήγμα? Καταρχάς, σε επίπεδο ενέργειας, το μεγαλύτερο πλήγμα το έχουν υποστεί και θα το υποστούν και στο μέλλον οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι ενεργοβόρες. Παραδείγματος χάρη, η αρτοπία, η εστίαση. Είναι δύο κλάδοι της οικονομίας που αφενός μεν δεν μπορούν να περιορίσουν την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου ή πετρελαίου λόγω της δομής της λειτουργίας τους και κάθε μείωση θα χτυπήσει στην παραγωγικότητα και στον κύκλο εργασιών τους. Έχουμε δύσκολο μέλλον για την αρτοπία. Η αρτοπία μας απασχολεί για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια μνημονίων, υγειονομικής κρίσης. Έρχεται η ενέργεια να μας απασχολήσει. Έχουμε ήδη περισσότερους από 300 φούρνους οι οποίοι έχουν κλείσει, έχουν βάλει λουκέτο. Τα στοιχεία από την Ομοσπονδία Αυτοποιών μας λένε σε τι διάστημα μέσα? Δεν σ' άκουσα. Σε τι διάστημα μέσα, 300 αρτοποιεία? Τον τελευταίο χρόνο. Αναφέρεστε πάντα στα μικρά, πολύ μικρά καταστήματα, συνοικιακά καταστήματα? Αναφέρομαι στην αρτοβιομηχανία γενικότερα, και ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις, 15.000 επιχειρήσεις των φούρνων, των αρτοποιείων, των συνοικιακών, των μικρών επιχειρήσεων, αλλά αναφέρομαι και στην ίδια την αρτοβιομηχανία. Μην ξεχνάτε την επιστολή που έστειλε ο Όμιλος Βενέτη προς τον Πρωθυπουργό, με 120 καταστήματα. Ότι βρίσκεται μπροστά σε κίνδυνο η λειτουργία της επιχείρησης. Έχουν να αντιμετωπίσουν οι αρτοποιοί, πέρα του ενεργειακού κόστους, έχουν να αντιμετωπίσουν και την εκτόξευση των πρώτων υλών που έχουν να κάνουν με τα σιτηρά, που έχουν να κάνουν με τη ζάχαρη, το αβούτυρα κλπ. Το ηλιέλαιο, πραγματικά που αντιμετωπίζει και ο κλάδος της εστίασης. Ο κλάδος της εστίασης έχει μεσοσταθμικά μια αύξηση του κόστους πρώτων υλών στο 46%. Μάλιστα. Είναι τρελά πραγματικά αυτά τα μεγέθη για να μπορέσει κάποιος αυτή την ώρα και με τις απανωτές της κρίσης να τα καλύψει, αλλά και από την άλλη να τα καλύψει και από ένα καταναλωτή ο οποίος είναι σε πολύ δύσκολη θέση, Ο οποίος, κύριε Λουγεράκη, έχει υποστεί τις συνέπειες της εσχροκέρδειας, επιτρέψτε μου να πω, σε πάρα πολλά είδη, που δεν δικαιολογούνται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
ή το κόστος καυσίμων ή το κόστος μεταφοράς. Και από την άλλη μεριά, από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που παρά τα μέτρα της κυβέρνησης χρειάζεται να δώσει ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός του για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, είτε σε ενέργεια, είτε σε διατροφή, είτε σε κίνηση, είτε σε θέρμανση. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε ένα ήπιο χειμώνα μέχρι τώρα. Αυτό βέβαια δεν είναι ισομερώς καταδεδομένο, δηλαδή η Βόρεια Ελλάδα έχει θερμοκρασίες το πρωί και το βράδυ, εκτός σίγουρα θέρμανση και η ορεινή όγκη μας. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα σχέδιο ολιγοπόλησης της αγοράς και συγκεντροποίησης της αγοράς στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δείτε τη λειτουργία του... Χωρίς να αναφέρετε ονόματα. Χωρίς να δείτε τη λειτουργία του καλαθιού του νοικοκυριού που μετακινεί τζίρο από τις μικρές επιχειρήσεις, τα αρτοπία, τα κρεοπολία, τα οπωροπολία, τα... τα αυτοπία, τα παντοπολία, τα μικρά μάρκετ προς τα μεγάλα συγκροτήματα, τα οποία έχουν ούτως ή άλλως το 86% του κύκλου εργασιών. Κύριε Καβαθά, να σας ρωτήσω το εξής, γιατί αρχικά σας είπα, ξέρετε, οι εκκρεμότητες του 22 είναι περισσότερες από τις ελπίδες του 2023 και αμέσως είπατε ότι, ξέρετε, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης πάμε με τόσες αβεβαιότητες που είναι σαν να λέμε ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε για το αν το 2023 θα είναι ελπιδοφόρο, λέμε θα είναι αβέβαιο. Μα εσείς συνεχώς, όχι συχνά πυκνά, αλλά συνεχώς καταθέτετε προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, προς την κυβέρνηση, προς την πολιτεία, συχνές οι επαφές, οι συσκέψεις με τα έγγραφα ή οτιδήποτε άλλο κάνετε από τη δική σας την πλευρά και λέτε, μαύρε παιδιά, υπάρχει εκείνος ο τρόπος και υπάρχουν εκείνες οι προτάσεις. Εμείς λέμε κοστολογημένες τις έχουμε αυτές τις προτάσεις για να δούμε αν θα μπορούμε λιγάκι να αντέξουμε, να επιβιώσουμε σαν επιχειρηματίες. Γιατί όλο αυτό το πράγμα σας πηγαίνει πάντα προς τα πίσω? Κοιτάξτε, διότι είναι θέμα πολιτικών που ακολουθούνται, κύριε Δουγεράκη. Τι εννοείτε, είναι θέμα πολιτικό να κλείσουν τις μικρές και τις πολύ μικρές? Ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αφήνει το 92% των επιχειρήσεων της χώρας εκτός στο συρρευστότητα. Απ' την άλλη μεριά, μέτρα καθημερινά οδηγούν την συμπεριθεροποίηση των μικρών επιχειρήσεων. Στις 7-11 ανακοινώθηκαν 3 προγράμματα για την ψηφιακή μετάβαση. Αποκλείουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λιγότερες από 5 ετήσιες μονάδες εργασίας, που σημαίνει 5 εργαζόμενους, 12 μήνες και ο πλήρους απασχόλησης. Το 75% των μικρών επιχειρήσεων είναι εκτός. Άρα, όταν τις αποκλείσει από τη ρευστότητα, όταν τις αποκλείσει από τον εξυγχρονισμό τους, είναι βέβαιο ότι είναι θέμα πολιτικής ότι θέλει να τους οδηγήσει στο οριστικό κλείσιμό τους. Το πρόβλημα όμως που δεν μπορεί να το ελέγξει η κυβέρνηση και δεν το έχει στο μυαλό της, είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που είναι κάτω των 9 ατόμων, των 9 εργαζόμενων, έχουν το 57% της απασχόλησης της χώρας. Υπάρχουν υποδοχής για να δεχτούν αυτό την αυξημένη ενεργία? Δεν υπάρχουν. Ακόμα και επενδύσεις εμβληματικές όπως το ελληνικού, μετά από 10 χρόνια θα δώσουν 75.000 θέσεις εργασίας. Αν κλείσουν 50.000 επιχειρήσεις σε ένα σύστημα 30.000, θα έχουμε πάνω από 120.000 ανέργους. Ξέρετε, δεν ακούγεται και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, δεν είναι και τόσο εύπεπτο να λέει κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην αγορά, παρακολουθεί την αγορά και έχει μια θέση ευθύνης αυτή την ώρα στο οικονομικό επιτελείο, στο ανάπτυξης ή οπουδήποτε άλλο, ότι ξέρεις, οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν ότι το 75% όλων αυτών των επιχειρήσεων, όπως είπατε πριν από λίγο, έχει το 57% των εργαζόμενων και ότι ο στόχος είναι, η πολιτική είναι, οι άνθρωποι αυτοί να εξαφανιστούν, μικροί, μικρομεσαίοι κλπ. Δηλαδή, πόσο πιο τραγικό μπορεί να είναι ή που μπορεί να σε πάει αυτό το πράγμα, κύριε Καβαθά? Είναι τραγικό γιατί αφενός δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Δεν, στην Ελλάδα έχει εκλείψει ο κοινωνικός διάλογος εδώ και τουλάχιστον 12 χρόνια. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαβούλευση μεταξύ της των κυβερνήσεων διαχρονικά και των εθνικών κοινωνικών εταίρων να επεξεργαστούν μία πρόταση, ένα σχέδιο νόμου
για να καταλήξουμε με διαδικασίες fast track, με διαδικασίες τρίλεπτης τοποθέτηση του Προέδρου, ενός Προέδρου Κοινωνικών Εταίρων ή όλων των Κοινωνικών Εταίρων στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής σε 3 λεπτά. Δεν μπορεί να διαβάσει τον τίτλο του νομοσχεδίου, όχι να αναπτύξει θέση σου. Άρα με ποιο κοινωνικό διάλογο μιλάμε. Είναι ανάγκη ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Είναι. Είναι ανάγκη, παραδείγματος χάρη, να πάμε στο Εργάνη 2. Να σας πω τι είναι. Μπορούμε να πάμε χωρίς καμία συζήτηση στο Εργάνη 2. Όχι. Σας απαντώ ευθέως. Δεν θα πάμε στη λειτουργία του Εργάνη 2, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει μικρή επιχείρηση υπό αυτές τις συνθήκες. Mm-hmm. Χρειάζεται συζήτηση, χρειάζεται να δούμε τις δυνατότητες που έχουν οι μικρές επιχειρήσεις, τα προβλήματα που ανακύπτουν. Και δείτε απλά τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος για την εφαρμογή του Εργάνη 2. Πρόστιμα τα οποία ουσιαστικά είναι εξαντλητικά για τις μικρότερες των παρεμβάσεων 3.000 ευρώ. Μάλιστα. Το 2022, εκτός από τις πολλές εκκρεμότητες, δεν είχε ευκαιρίες, κύριε Καβαθά? Δεν καταγράφεται καμία ευκαιρία για την επιχειρηματικότητα? Για τη μικρή και πολύ μικρή μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητες όχι. Χωρίς αυτό να μπορώ να πω ότι είναι καθολικό, πάντα μία κρίση, ακόμα και η χειρότερη κρίση, μπορεί για κάποια καινοτόμα ιδέα να είναι και ευκαιρία, αν θέλετε. Mm-hmm. Αλλά η πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν έχει ευκαιρίες τέτοιες. Δεν έχει ευκαιρία πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης, δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης στο νέο ΕΣΠΑ. Το 6,5% των επιχειρήσεων έχουν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ, έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΣΠΑ. Διαχρονικά και σε αυτό το ΕΣΠΑ χρειάζεται χρηματοδότηση, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το 92% των επιχειρήσεων είναι αποκλεισμένο από κάθε χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, 49.500 επιχειρήσεις μπορούν να περάσουν το κατόφλι της τράπεζας σε ένα σύνολο, αν θέλετε, 400.000 νομικών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Πόσοι λιγότεροι στο σύνολό σας για το 22 δηλαδή? Με σας άκουσα. Πόσοι λιγότεροι στο σύνολό σας επιχειρηματικά, πανελλαδικά δηλαδή? Κοιτάξτε, τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου μιλάνε τουλάχιστον για 5.000 λιγότερες επιχειρήσεις. Μάλιστα. 5.000 λιγότερες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους, Σε όλους τους κλάδους. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα Εγώ, σας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.